Μια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ναι, τον Νίκο Σκουρή, ο οποίος ήταν λίγο διαφορετικός από αυτό να έχουμε συνηθίσει. Και απάντησε και σε θέματα που. Εννοείς γιατί είπε πράγματα. Ναι, είπε πράγματα. Δεν μίλησε μόνο για τους ρόλους, γιατί ο Νίκος συνήθως προκάλεσε να μιλάει. Προκάλεσε και τον Γεράσιμο Γενατά, ο οποίος πριν από κάποια χρόνια είχε γράψει παιδιά ένα post στο Facebook. Τότε το θυμάμαι γιατί είχα απαντήσει στον Γεράσιμο Γενατά εγώ. Όπου είχε χαρακτηρίσει τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Νίκο Κουρί, κοπρόσκυλα. Ναι, αλήθεια σας λέω. Και μάλιστα είχε μιλήσει για την υποκριτική του Κουρί, την οποία είχε πει ότι ο Νίκος είναι βυθισμένος σε ένα αυτισμό. Με την ωραία του κουβαρδά. Προσπαθώ να το ξεχάσω όλο αυτό. Ο Νίκος δεν το έχει ξεχάσει, μίλησε γι' αυτό. Αλλά άφησε έτσι αιχμές και για τον Χρήστο Λούλη και για όλο αυτό που είχε γίνει και με την Τζέτα Μακρυπούλια. Και πολλά έτσι διαφορετικά και ενδιαφέροντα να τα ακούσουμε. Ναι. Παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο στη δουλειά σου αυτό. Μόνο. Δηλαδή, μόνο. Αυτό μόνο παίζει ρόλο. Αυτό μόνο για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή η εξωτερική σου εμφάνιση και αυτή είναι που σου δίνει ρόλου, σου απαγορεύει κάποιου άλλου, χάνει κάποιου ρόλου από εμφάνιση. Τώρα που κάνω τη Γίδα δηλαδή, μια πολύ φίλη μου, δεν θα πω το όνομά της, είπε, θα το σκεφτόμαι, είσαι πολύ ωραίος γαμώτο γι' αυτό. Άγριες μέλισσες, έχεις δει καθόλου? Έχω δει, ναι, έχω δει το πώς σου σώζε. Μ' άρεσε πολύ. Πολύ. Και ήταν να είμαι και σε αυτή τη δουλειά και δεν τα καταφέραμε. Ναι. Γιατί? Δεν τα κατάφερα γιατί είχα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα με τον Κουτρούλη και με τη Γίδα. Κατάλαβα. Και με την περιοδία του καλοκαιριού δεν μπορούσα. Μάλιστα. Οι άνθρωποι δηλαδή σου λέγανε, ας πούμε, στο Εθνικό, αν έκανες τηλεόραση πριν τελειώσεις, σε διώχνανε. Mm-hmm. Και υπήρχαν παιδιά που ήταν πολύ ταλαντούχα και πολύ όμορφα παιδιά, τα οποία βρίσκαν δουλειά στην τηλεόραση πριν τελειώσουν τη σχολή. Και τους λέγανε, θες να πας στην τηλεόραση, θα φύγεις από τη σχολή. Δεν γίνεται. Ή στο τέχνης, ας πούμε. Στο θέατρο τέχνης. Σκληρό. Σκληρό, γιατί νομίζω δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά άλλο σε άλλη χώρα αυτό. Δηλαδή... Η Ελλάδα είναι κομπλεξική χώρα. Είμαστε κομπλεξικοί άνθρωποι. Πολύ. Και πολύ. Ενώ στην Αμερική είναι όλα ωραία, χαζά. Γεράσιμος Γιαννατάς. Θυμάμαι, έχετε μιλήσει ποτέ με τον Γεράσιμο από τότε? Όχι. Όχι. Αρνούμε να μιλήσω με τον Γεράσιμο Γεννατά. Αρνούμε να σχολιάσω. Θεωρώ απαράδεκτο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε. Δεν μιλάω καθόλου για τον Γεράσιμο Γεννατά, μιλάω γενικά. Οποιοδήποτε χρησιμοποιεί ένα όνομα είναι ύποπτο. Ένας ηθοποιός μπορεί να κρίνει έναν άλλον ηθοποιό? Βεβαίως μπορεί να τον κρίνει, αλλά δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στα μίντια με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εγώ πίσω από αυτό βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω δηλαδή ότι εγώ βγαίνω στην επικαιρότητα χρησιμοποιώντας ένα όνομα. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Χρήστος Λούλης μίλησε για τη Ζέτα Μακρυπούλια και ο Χρήστος Λούλης έγινε επικαιρότητα μέσα από ένα άλλο όνομα. Μάλιστα. Αυτό εμένα μου φαίνεται ύποπτο. Αυτό μόνο λέω, δεν λέω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ τι λόγο είχα, καθόμουν στο σπίτι μου και με πείραξε η Ζέτα Μακρυπούλια και την πήρα τηλέφωνο, ας πούμε, και της είπα, ξέρεις κάτι. Δεν το έκανα έτσι. Βγήκα και είπα για αυτήν κάτι. Εγώ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ναι, αν κάτι με πειράζει και θέλω να το αναφέρω. Άμα κάτι με πειράζει, παίρνω την Ζέτα Μακρυπούλια και της λέω με πειράζει αυτό που κάνεις. Μάλιστα. Αν με πειράζει τόσο πολύ. Αλλά εδώ θα χρησιμοποιήσω αυτό που είπε ο Αντίνος Αλμπάνης, ότι δεν σε πειράζει τόσο πολύ ο άλλος στην πραγματικότητα. Σε πειράζει ο εαυτός σου. Άρε Νίκο. Αν ήμουν ο Γρηγόρη, την ώρα που μου τα έλεγε αυτά, θα είχα μία. Θα γαργαλιόμουν στο μαλακό υπογάστριο. Ουσιαστικά είπε ότι όταν ο Γεννατάς στα καλά καθούμενα, ναι, γιατί δεν είχαμε κάποια θέση, δεν ήταν μέσα στην παράσταση. Όχι, ήταν, ναι, θεατής. Είπε ότι δεν ήμουν καλό στην παράσταση χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη. Πολύ βαριές λέξεις. Βαριά τέλος πάντων. Το έκανε για να μπει στην επικαιρότητα, να συζητηθεί και να γίνει ένας δώρος γύρω από το όνομά του. Ναι, όπως το έχουν κάνει και άλλοι που... Με αυτόν τον τρόπο και ο Λούλης κάποια στιγμή μίλησε για τη Ζέτα, για την Πινελόπη Αναστασοπούλου επίσης. Όχι, δεν είπε για την Πινελόπη. Πρόσφατα. Εντάξει, Πινελόπη απάντησε στον Χρήστο.